Ναι. Έλα μωρό μου, κοιμάσαι ακόμα? Κοντεύει 12. Ναι. Σου είπα ότι δεν θέλω να έρθω. Άσε τις βλακίες και ετοιμάσου. Εγώ... δεν έρχομαι. Τέτοιες ευκαιρίες δεν μας δίνονται κάθε μέρα. Δεν το ξέρω. Κάνω ό,τι θες. Εγώ θα είμαι στο καφέ για μισή ώρα ακόμα. Αν δεν έρθεις, ξέχασέ με. Νίκο, τι είναι αυτά που λες τώρα? Αυτό που σου λέω. Νίκο. Νίκο, ο συνομιτής που καλέσατε έχει το τηλέφωνο του κλειστό. Παρακαλώ, δοκιμάστε αργότερα. Το ξέρα πως μ' αγαπάς. Αυτό περίμενες εσύ για να το καταλάβεις. Ναι. Έλα μωρό, κοιμάσαι ακόμα? Όχι τώρα, πριν από λίγο ξύπνησα. Ωραία, άρα ετοιμάζεσαι, έτσι? Όχι ακριβώς. Έλα ρε Λίνα, τόσες μέρες το κανονίζουμε. Τέτοιες ευκαιρίες δεν μας δίνονται κάθε μέρα. Το ξέρω, αλλά... κάτι συμβαίνει εδώ πέρα, κάτι δεν πάει καλά. Νιώθω σαν να τα έχω ξαναζήσει όλα αυτά. Τι έχεις ξαναζήσει, το ραντεβού? Λίνα, ετοιμάσου γιατί θα αργήσουμε. Μπορούμε τουλάχιστον να πάμε σήμερα? Έχω ένα κακό προαίσθημα. Άσε τις βλακίες και ετοιμάσου. Σε παρακαλώ πολύ, άκουσέ με. Προσπάθησε να αναβάλεις το ραντεβού, σε παρακαλώ. Τι να αναβάλω, ξέρεις ότι αυτό δεν γίνεται. Λοιπόν, εγώ θα είμαι στο καφέ για μισή ώρα ακόμα. Αν δεν έρθεις, ξέχασέ με. Νίκο, σε παρακαλώ πολύ, άκουσέ με. Κάτι κακό θα γίνει. Δεν ακούω τίποτα. Βαρέθηκα την κυκλοθυμία σου και τις προκαταλήψεις σου. Καλημέρα. Όχι, μόλις ξύπνησα. Ποιος είναι? Σημασία δεν έχει ποιος είμαι, αλλά τι θέλω. Κάτσε. Κάτσε, γιατί κάτι μου θυμίζει αυτό. Φυσικά και σου θυμίζει. Και θα σου θυμίζει περισσότερο όταν θα ακούσεις αυτά που έχω να σου πω. Άκου, φίλε! Όχι, εσύ άκου. Δεν είσαι εντάξει στις υποχρεώσεις σου. Αφήνεις εκκρεμότητες και μετά πρέπει να έρθω εγώ για να καθαρίσω.
Κοίτα. Κοίτα, θα στα δώσω τα χρήματα. Απλά χρειάζομαι λίγο χρόνο. Λίγο χρόνο θα τον έχεις. Μέχρι τις 3 το μεσημέρι σήμερα. Θα φέρεις τα χρήματα σε χώρο που θα σου πούμε εμείς. Ούτε λεπτό παραπάνω. Σε παρακαλώ, είναι πολύ λίγο, δεν θα προλάβω. Μέχρι τις 3 σήμερα. Εσύ φρόντισε για τα χρήματα και εμείς θα φροντίσουμε η γυναίκα σου και το παιδί σου να μην πάθουν τίποτα. Σε παρακαλώ. Μην τους πειράξεις. Αν κάνεις ό,τι σου λέμε, δεν θα πάθει κανείς τίποτα. Θα ήθελα να μιλήσω με τη γυναίκα μου. Θα της μιλήσω όταν θα σε ξαναπάρουμε για τις οδηγίες. Κοίτα να έχεις το κινητό σου ανοιχτό. Το ξέρω πως μ' αγαπάς. Ναι, μόνο που αν μ' αγαπάς και εσύ θα μ' ακούσεις και δεν θα πάμε στο ραντεβού. Μάλιστα, ίδια. Νίκο! Νίκο! Εντάξει.